θέλω να σας συγχαρώ, γιατί πραγματικά έχετε κάνει μια εξαιρετική δουλειά και έχετε βάλει ένα πλαίσιο το οποίο είναι φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο, αλλά θεωρώ και ρεαλιστικό. Και πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να μας δοθεί σήμερα η ευκαιρία να γίνει μια σύντομη παρουσίαση των βασικών αξώνων, ώστε εντός ενός σύντομου χρονοδιαγράμματος να πάρουμε και τις απόψεις και τις εκτιμήσεις όλων των κοινωνικών εταίρων, για να μπορούμε να καταλήξουμε πια σε ένα κείμενο το οποίο θα αποτελεί ένα σχέδιο αναφοράς για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, το οποίο θα κατευθύνει και τις πολιτικές μας εν όψη του Recovery Fund, το οποίο πιστεύω ότι θα θέσει στη διάθεσή μας σημαντικούς αναπτυξιακούς πόρους, αλλά θα επεκτείνεται και πέρα από αυτό, θέτοντας προτεραιότητες οι οποίες δεν είναι απλά βραχυπρόθεσμες, αλλά και μακροπρόθεσμες. Έχοντας διατρέξει τουλάχιστον το Executive Summary, έχω δει ότι πολλές από τις προτάσεις, όχι όλες κατά ανάγκη, αλλά πολλές από τις προτάσεις της έκθεσης κινούνται στη γραμμή όχι απλά των δικών μας προγραμματικών δηλώσεων, αλλά και δράσεων που έχουμε ήδη δρομολογήσει, αλλά προφανώς αυτό είναι ένα πολύ φιλόδοξο και πυκνό σχέδιο, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει τον ίδιο τον παραγωγικό ιστό της χώρας και θέτει στόχους οι οποίοι, εφόσον μπορέσουμε να τους πετύχουμε, θα μιλάμε πράγματι για μια μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας. Οπότε και πάλι, κύριε καθηγητά, κύριε Πισαρίδη, κύριε Βέτα, κύριε Βαγιανέ, κύριε Μεγίτ, ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που έχετε κάνει και να ευχαριστήσω και όλους τους συνεργάτες σας, τους οποίους μνημονεύετε στην εισαγωγή, διότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι εργάστηκαν για την έκθεση, και να σας δώσω το λόγο να διατρέξουμε. Δεν θα διατρέξουμε προφανώς όλη την έκθεση, αλλά τουλάχιστον τα βασικά σημεία, ώστε να έχουν μια εικόνα και η κοινωνική εταίρη του βασικού σας σκεπτικού.